Για την ελευθερία από μαγνούς αγώνες εστερεώτησαν οι εικόνες πάλι στην εκκλησία, επανήλθαν οι εξάριστες εικόνες στην εκκλησία μας. Ενίκησε η Ορθοδοξία την οικονομαχία της εποχής εκείνης. Εορτάζουμε αυτή τη νίκη αλλά και τη νίκη κατά βασών των αιρέσεων σήμερα. Το τι επέρασε η Εκκλησία κατ' εκείνους τους αιώνας, κατ' εκείνον τον αιώνα, δεν περιγράφεται. Μας έδωσε μια σκιά ο Απόστολος της σημερινής ημέρας, περί του τι περνάνε πάντοτε οι μάρτυρες και οι διωκόμενοι για την Ορθοδοξία. Ότι είναι φυγόμενοι, υστερούμενοι, κακουμούμενοι, ενεργνίες πλανόμενοι, και οι σπηλαίες και όρεση για τις οφέλες της γης. Άλλοι ευρίστησαν ή επιπαγίστησαν με υπόνομα χέρα απέθανον, περιήλθαν με πιλωτές και με γης δέρμαση. Όλες αυτές λοιπόν οι κακουχίες συνοδεύουν τους μάρτυρας κάθε εποχής και τους ομολογητές της Ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε το συνοδικό το λεγόμενο εις το οποίο εγκομιάζονται όσοι έδωσαν καλές εξετάσεις για την πίστη και αναθεματίζονται όσοι δεν έδωσαν καλές εξετάσεις για την πίστη. Η πίστη, θέλω να ξέρετε, είναι ένα κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο. Γι' αυτό και προτού παρτιστεί ο άνθρωπος, απαγγέλει τρεις φορές ο ανάνθρωπος ή και ο ίδιος όταν είναι ενήλικς, το σύμβολο της πίστεως, το τι πιστεύει και κατόπιν προχωρεί η Εκκλησία στα υπόλοιπα. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το οικόπεδο επί του οποίου θα οικοδομήσουμε. Είναι το στάδιο το νόμιμο επί του οποίου θα αγωνιστούμε. Γιατί αν τρέχει κανείς έξω από το στάδιο, έστω κι αν επιτυγχάνει μεγάλα πράγματα, δεν βραβεύατε, ουδήτε εις επανούτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν μη νομίμως αθλήσει. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την νομιμότητα, να έχουμε το οικόπεδο, το εγκεκριμένο όπως θα λέγαμε από την πολεοδομία, από την Ορθοδοξία, επί του οποίου θα οικοδομήσουμε, για να είναι νόμιμο ό,τι φτιάσαμε. Το ό,τι φτιάνουμε αφορά την ηθική ζωή. Το οικόπεδο αφορά την πίστη. Η οποία πίστη είναι μία. Η σωστή πίστη. Δεν λέμε πίστης, υπάρχουν πολλές. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωρός, ότι εγώ, λέει, εκεί επάνω στο γενόρος που ήμουνα 17 χρόνια ερεύνησα και ήβρα, λέει, ότι όλες οι πίστες είναι ψεύτικες και μόνο η δική μας είναι αληθινή και αγία. Έχει λοιπόν μεγάλη, μεγάλη σημασία το θέμα της πίστεως. Αν δηλαδή ευρίσκεσαι εδώ στο σταδίο, σήμερα μπορεί να έρθει στον αγώνα 8ος, μπορείς να έρθει 16ος, μεθαύριο προπονούμενος μπορείς να έρθει 10ος και κλπ. Και κλπ. Και να βελτιώνεις τη θέση σου. Και σιγά σιγά να φτάσεις εκεί που είναι να φτάσεις. Αν είσαι όμως έξω του σταδίου, έξω της νομιμότητας, έξω της Ορθοδοξίας, τότε ό,τι και να κάνεις, εφόσον σου λείπει το πρώτο νήμιση που λέγεται ο Ορθόδοξος πίστης, δεν υπάρχει σωτηρία. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωτήσετε, ο γαπτιστής σας κατακριτήσετε. Γι' αυτό μην νομίζουν ότι όλα είναι το ίδιο και ότι όλοι έχουν ακόμα και δίκιο και ότι όλοι σώζονται. Δεν θα έχουν τα αίματά τους οι μάρτυρες. 11 εκατομμύρια οι γνωστοί τους πρώτους αιώνες οι οποίοι έφτιασαν μία ερυθρά θάλασσα από τα αίματά τους. Δεν θα έρχονταν ο Χριστός στον κόσμο
Έχουμε εξ αποκαλύψεως θρησκεία. Δεν πήγε κάποιος σοφός, σοφότατος να φτιάσει μερικούς κανόνες και να μας φτιάσει πίστη και σοφία. Ήρθε ο ίδιος ο Υιός του Θεού και μας αποκάλυψε με τι τρόπο πρέπει να το πιστεύουμε. Και ότι πρέπει να πιστεύουμε ορθοδόξως. Έτσι είπε και στη Σαμαρίτιδα. Εμπνεύματι και αληθεία την προσκυνή των Θεών. Το αληθεία είναι το ορθοδόξο να προσκυνούμε τον Θεό. Άμα λείπει αυτόν, χάσαμε το πάνω. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Κοσμάς πάλι τότε στο τυρκοκρατούμενο έθνος ότι μας χρειάζονται, λέει, δύο πράγματα. Ψυχή και Χριστός. Όλα αυτά τα λέει μπορούν να σας τα πάρουν, αλλά είναι δύο τα οποία δεν μπορούν να τα αποξενώσουν από πάνω σας, να τα πάρουν. Και αυτό είναι η ψυχή και ο Χριστός. Η ψυχή τη διαχειρίζεσαι εσύ όπως θέλεις και το Χριστό πάλι τον διαχειρίζεσαι εσύ όπως θες, τον αποβάλλεις, θες τον κρατάς. Αυτά δεν μπορούν να σου τα πάρουν. Τα άλλα είναι εξωτερικά. Θα σου πάρουν τα χρήματα, θα σου πάρουν τα ρούχα, θα σου πάρουν τα χρυσαφικά, θα σου πάρουν τα χρήματα, οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι δικά σου και μπορείς να τα χειριστείς. Και αυτά χρειάζονται τα δύο, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Δεν παζαρεύονται αυτά τα φυτίνα. Με τη λέξη Χριστός εννοούσε την ορθόδοξο πίστη. Να μην αλλαξοπιστήσουμε, γιατί υπήρξαν πολλοί που αλλαξοπιστήσανε. Αλλά υπήρξαν και πολλοί νεομάρτυρες, οι οποίοι τιμώνται από την Εκκλησία, επειδή εμαρτύρησαν επί τουρκοκρατίας και αντιστάθηκαν και δεν ετούκευσαν. Εν αντιθέσει λοιπόν με όλα αυτά, δυστυχώς βάλεται κατά αυτή την εποχή η Ορθοδοξία και πάντοτε, αλλά και ιδίως τώρα. Ας πούμε κοίτα περί του συνοδικού της που διαβάζεται σήμερα και κατ' όποιο προχωρούν. Οι προφήτες ως Χίτων, οι Απόστολοι ως Εδίδαξαν, η Εκκλησία ως Παρέλαβε, οι Διδάσκαλοι ως Ελογμάτισαν, οι Οικουμένοι ως Υπεφρόνηκε, η Χάρις ως Έλαμψε, η Αλήθεια ως Αποδέδειται, το Ψεύδος ως Απεγείλατε, η Σοφία ως Επαρεσιάζεται, ο Χριστός ως Ευράβευσε, ούτω φρονούμε και ούτω λαλούμε, ότι ευράβευσε ο Χριστός, αυτό φρονούμε και λαλούμε. Όχι τα υπόλοιπα τα οποία είναι αβράβευτα από τον Χριστόν. Ούτω κηρύττωμεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών και τους Αγίους εν λόγης τιμώντες εν συγγραφές εν οήμασι εν θυσίες εν ναείς εν εικονίσμασι και των μένος Θεών και δεσπότη προσκυνούντες και σέβοντες τους δε δια των κοινών δεσπότην ως αυτού γνηστήρους θεράποντας τιμώντες και την κατασχέση προσκύνησιν απονέμοντες. Αύτη η πίστη των Αποστόλων, αύτη η πίστη των Πατέρων, αύτη η πίστη των Ορθοδόξων, αύτη η πίστη στην Οικουμένη εστήριξε. Όχι άλλη πίστη, η Ορθόδοξη, αυτή που ήταν των Αποστόλων, αυτή που ήταν των Πατέρων, αυτή που ήταν των Συνόδων, αυτή που ήταν, είναι της Ορθοδοξίας, αυτή η πίστη στην Οικουμένη εστήριξε και καμία άλλη. Γερμανού Ταρασίου Νικηφόρου Μεθοδίου, των ως αληθώς αρχιερέων του Θεού και της Ορθοδοξίας προμάχων και διδασκάλων αιωνία ειρήνη τρεις. Ιγνατίου Φωτίου Στεφάνου Αντωνίου Νικολάου, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών αιωνία ειρήνη τρεις. Άπαντα τα κατοπαναγίων πατριαρχών Γερμανού, Ταρασίου, Νικηφόρου, Μεθοδίου, Ιγνατίου, Φωτίου, Νικηφόρου, Αντωνίου και Νικολάου. Γραφέντα ή λατιθέντα ανάθεμα τρεις. Ανάθεμα παρά την εκκλησιαστική παράδοση και διδασκαλία και υποτύπωση των Αγίων και Ειδήμων Πατέρων και νοτοματέντα ή μετά που το προαρχισόμενα ανάθεμα τρεις. Ανάθεμα. Μέσα σε αυτό τώρα που διάβασα βρίσκεται και η αλλαγή του εορτολογίου. Είναι μία καινοτομία. Είναι κάτι καινούριο. Είναι μία προσθήκη. Είναι μία αλλίωση. Την οποία ανεπέφεραν
και ενός κακού δοθέντος μύρια έχονται. Ακολουθήσανε και άλλες και ακολουθούνε. Και πάει λέγοντας και κλέγοντας η καημένη ηγεσία. Θεοδόρου του Πανουσίου, ηγουμένου του Σουδίου, αιωνία ημίνη τρεις. Όσοι έδωσαν καλές εξετάσεις. Της κοινωνούς και εν γνώση, της υβρίζουση και ατιμάζουση τας ετάς εικόνας. Ανάθεμα τρεις. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Εκείνοι λέει που επικοινωνούν εν γνώση, με εκείνους που υβρίζουν τας Αγίας εικόνας και τας ετοιμάζουν ή δεν έχουν εικόνας. Και αυτοί είναι οι Προτεστάντες. Ανάθεμα τρεις. Ανάθεμα. Τι δουλειά έχουν οι Ορθόδοξοι να συμπροσέρχονται με τους Προτεστάντες οι οποίοι δεν έχουν εικόνες? Τι λέει εδώ το συνοπτικό της Ορθοδοξίας και ποια είναι η πράξη τους αυτών των λεγόμενων Ορθοδόξων? Βαβραάμ και Ακινδύνο και της Οπαδής και διαδόχης αυτών, ανάθεμα τρεις. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Πολλά δεν μπορούμε να πούμε, αρκεί να σας πω ότι τη θεωρία θα πιστεύω του Βαβραάμ και του Ακινδύνου θα έχει όλα η παπική εκκλησία. Και διαβάζουν τώρα οι εκκλησίες αυτές τις επόμενες ορθόδοξες και λένε Βαβραάμ και Ακινδύνο και τους οπαδείς αυτών. Ο οπαδί αυτών είναι η παπική. Και αναθεματίζουν τρεις. Και απ' την άλλη σου λέει ότι είναι εκκλησία αυτή. Δεν δέχεται ιδίως ο εγχώριος, γιατί έχει φοιτήσει κι αυτός στη Λεόντιο σχολή. Και βγαίνοντας από τη Λεόντιο σχολή φορούν την Ολοπική. Δεν φοράνε τη Λεόντι του Ηρακλέως. Για να εξαπατήσουν τον κόσμο. Και σου λέει είναι εκκλησία αυτή. Και όσοι δεν πιστεύουν ότι είναι εκκλησία έχουν ανάγκη από ψυχίατρο. Και εσύ έχεις ανάγκη από γραμματική. Τι λένε εδώ τα γράμματα τα οποία τα έχεις και εσύ και τα διαβάζεις. Τι είναι ο παδί του Βαβραάμ και του Ακινδύνου, δεν είναι οι παπιστέ. Πού βρίσκονται αυτά τα πιστεύω από μένα, απάνω στον παπισμό. Τέτρα του παπισμού είναι. Και αυτοί υιοθέτησαν τις φιλιαρίες τους και τα Θεσσαλίας ρητά, τα δικά τους. Λοιπόν, γίνεται και ανάθεμα και εκκλησία. Εκκλησία με ανάθεμα. Τι σοϊτροχιάστα μπορεί αυτή η εκκλησία, τι να χωράει το αιωνία μνήμη, μπορεί το χωράει το ανάθεμα και λέγεται εκκλησία. Πόσες αντιφάσεις υπάρχουν δυστυχώς αυτή την εποχή, ώστε όντως χρειάζεται ο ψυχίατρος. Μιχαήλ του Ορθοδόξου ημών βασιλέως και Θεοδόρας της Αγίας αυτού Μητρός, αιωνία ημίμη τρεις. Θέλω να μην σας κουράζω, παίρνουμε το νόημα από αυτά και επειδή είναι το θέμα περί των Αγίων εικόνων, όπως είπαμε με τη βαθυτέρα του Έλληνα, όχι μόνο ως εικόνα, αυτή η εικόνα ευρίσκεται καλύτερα τεντυπωμένη και αποτυπωμένη μέσα στην Ορθοδοξία, η εικόνα του Χριστού. Εκεί πιστεύεται όπως πρέπει ο Χριστός. Εκεί πιστεύεται η Αγία Τριάδα όπως πρέπει. Εκεί πιστεύεται το Άγιο Πνεύμα όπως πρέπει. Ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός και όχι και εκ του Υιού που δεν επιφράγει. Ο χώρος λοιπόν αυτός είναι ο χώρος της Ορθοδοξίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Κυριακή της Ορθοδοξίας έχει συνδυαστεί με τις εικόνες. Οι εικονομάχοι διαστρέβλωσαν την αλήθεια. Και κάθε ερετικός διαστρεβλώνει την αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αλήθεια ανθρώπινη, που κι αυτή έχει την αξία της όταν είναι αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια θεία. Επομένως, η διαστρέβλωση αυτής της αληθείας είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται, λέει το Ευαγγέλιο. Όλοι λέει άλλοι συγχωρούνται, αλλά όποιον βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτός δεν συγχωρείται. Αυτό όταν λέγεται δεν κυριολεκτείται ότι κάποιος θα τιμώσει και θα βρίσει το Άγιο Πνεύμα. Η ερμηνεία του είναι αυτή. Και είναι και μια άλλη, η αμετανοησία. Η αμετανοησία δεν συγχωρείται, εφόσον μη συγχωρείται, δεν ζητά συγγνώμη, δεν σου δίδεται. Και η άλλη είναι η διαστρέβλωση της αληθείας, η αίρεση.
η οποία θεωρείται από τους πατέρας χωρισμός Θεού. Δεν είναι κάτι ανώδυνο η αίρεση. Θέλω να καταλάβετε ότι όταν ακούτε αιρετικό μακριά, δεν είναι κάτι να το συζητήσουμε και είναι και κάτι, ξέρετε, λέει και αυτό μπορεί να είναι άνθρωπος είναι και αυτό, γιατί κάπου πιστεύει και αυτό. Μακριά. Ή θα είσαι οπλισμένος και θα συζητήσεις, ή δάβος μακριά. Αρκεί να σας πω τούτο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος κάποτε θέλησε να μπει σε ένα λουτρό μαζί με τους μαθητάς του. Περιοδεύανε και ρίχνανε το λόγο, φτάσανε σε ένα λουτρό, είπαν να μπουν μέσα. Και πληροφορείται ότι εκεί είναι κάποιος αιρετικός κύριντος. Και λέει όχι, να μην πούμε λέει. Γιατί μπορεί να μας έβρει η οργή του Θεού. Και μαζί με τον κύριντο λέει να συναποθάνουμε και εμείς. Ο Άγιος Ιωάννης απόφυγε να μπει στο λουτρό και τώρα τους βάζουν μέσα στην εκκλησία και βλέπεις λειτουργίες έγχρωμες με καρδιναλίους μέσα, με όλα τα παρδαλά μέσα και γίνεται λειτουργία και τα βλέπουμε αυτά για τα ανεχόμαστε τη στιγμή κατά την οποία ξέραμε από το Δημοτικό Σχολείο όταν μεθάναμε την λειτουργική κατήχηση ότι στη λειτουργία είναι η λειτουργία των κατηχουμένων. Εκεί μέναν οι κατηχούμενοι. Το οποίο είσατε υποψήφιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Υποψήφιοι. Είσατε εν εμβρίο κατά κάποιο τρόπο. Σε μια εμβριακή κατάσταση. Οι αυριακοί Χριστιανοί είχαν ενδώσει ότι πιστεύουν σε αυτό, ότι ακολουθούν αυτό. Και βγαίναν έξω. Και βγαίναν με κλάματα και με στεναγμούς και με οδυρμούς που δεν αξιώνεται να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη λειτουργία. Και τώρα τον αιρετικό. Τον αμετανόητο τον αιρετικό τον βάζουν μέσα και τους έχουν βάλει και στο ιερό, αν και υπάρχουν κανόνες που λένε αιρετικοί στο ιερό ανεβίβατον, αλλά τα ίδια κάνουν και αυτοί. Μην ξεχνάμε, εδώ ο ντόπιος δεν οργαίνει στις εβραϊκές συναγωγές. Δεν κοιτάει να βγάλει κανέναν παπά και να διατηρήσουμε την παράδοση της Ορθοδοξίας. Και να μην έχει παπάδες που όλη την εβδομάδα φοράνε τα κοσμικά ρούχα και όταν πάνε στην εκκλησία φοράνε το παπαδίστικα. Αυτά είναι φθορά της παραδόσεως. Ας το ονομάζουν εθελοντισμό. Εκεί πίσω κρύβεται μετά η αράσωτος ιεροσύνη. Θα πούνε μετά μερικοί, θα πούνε και εμείς έχουμε αυτή την απέτηση. Όπως αυτός δεν φοράει ράσα, έτσι να μην φοράμε κι εμείς. Και σιγά σιγά φτύρεται το πράγμα. Εκεί στα Γενόρος είχαμε ντουβάρια, όπως ξέρετε, η διδόκτησα. Ανάμεσα σε αυτές τις μεγάλες πέτρες μπαίνανε και μερικές μικρές, τις οποίες λέγανε οι τεχνίτες, τις ονόμαζαν τσιβίκια. Δεν ξέρω πώς αλλιώς ονομάζονται αλλού σε άλλο τόπο. Αν λοιπόν αφαιρέσεις αυτά τα τσιβίκια, έπεσε το ντουβάρι, αυτά τα παραμικρά, άμα τα αφαιρέσεις. Όλα έχουν τη σημασία τους. Μια τρύπα να ανοίξει το πλοίο, πνίγεται το πλοίο. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο το βραχή λέει ανατρέψας εν διεκκλησία το παντήλι μένεται. Δηλαδή το λίγο να χαλάσεις μέσα στην εκκλησία υπάρχει κίνδυνος και για το υπόλοιπο να χαλάσει. Λοιπόν χρειάζεται περιφρούρηση και προσοχή. Γιορτάζει λοιπόν η Ορθοδοξία μας, η Ορθοδοξία είναι η πλειστή εικόνα όπως είπαμε του Χριστού. Στην Ορθοδοξία διασώθηκε η αληθινή μορφή του Χριστού, το αληθινό θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Η Ορθοδοξία είναι το εικονοστάσι των Αγίων. Εκκλησία, χωρίς εικόνες δεν νοείται. Η Ορθοδοξία εργάζεται την εικόνα, όχι μόνο δηλαδή φτιάχνει βυζαντινές ωραίες εικόνες, αλλά εργάζεται και επεξεργάζεται με το πινέλο της χάριτος και το κατ'εικόνα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από την Εκκλησία, απομακρυνόμενος από τον Θεό, λένε οι Άγιοι Πατέρες νους, ο οποίος αφήσεται του Θεού, απομακρύνεται του Θεού, καταντάει λέει ή θηριώδης ή δαιμονιώδης. Γι' αυτό λοιπόν μην περιμένετε καλό από ανθρώπους που είναι μακράν του Θεού και μακράν της Εκκλησίας. Γιατί υπάρχει σκότος μέσα στους.
Γιατί το πινέλο της Θείας Χάριτος δεν μπορεί να εργαστεί άμα δεν δώσει τη συγκατάθεσή του ο άνθρωπος. Η πρώτη λοιπόν Κυριακή των νησιών γιορτάζει η Ορθοδοξία, η Εκκλησία μας, το σπίτι μας, η μητέρα μας, η παράδοσή μας, γιορτάζει η φύτρα μας. Είπαμε μία είναι η Εκκλησία και αυτό το καθορίζει το ιστορικό της, η αποστολική της διαδοχή. Από εκεί ξεκίνησε από την Πεντηκοστή, χειροτονήθηκαν οι Απόστολοι, χειροτόνησαν άλλους, οι άλλοι άλλους, οι άλλοι άλλους, οι άλλοι άλλους και υπάρχει μία χρυσή αλυσίδα που ονομάζεται Αποστολική Διαδοχή. Σταματάω εδώ, θα προχωρήσω άλλη φορά. Παρακάτω. Τώρα, χαρά στις ψυχούλες εκείνες οι οποίες αντιστέκονται. Τώρα έχουμε έναν ύπουλο εχθρό που λέγεται Οικουμενισμός. Γιατί είναι ύπουλος εχθρός? Γιατί αν δεν σε πλησιάσει κάποιος αιρετικός, θα σου πει άφησε αυτά που πιστεύεις και ακολούθα τα δικά μου. Αυτό σου λέει κάτι άλλο. Κράτα αυτά που πιστεύεις και δέξου και μένα μαζί. Δεν σου ζητάω να χάσεις τίποτα. Έτσι ισχυρίζονται αυτοί που ηγούνται του διαλόγου. Δεν έχουμε, λέει, χωρίς να κάνουμε καμία θυσία, λέει, διαλυγόμεθα με τους Προτεστάντες και είναι, λέει, ο αρχαιότερος διάλογος, έλεγε κάποτε ο Περγάμος Ιησούλας, εδώ στο Πόλο, μάλιστα, που είχε έρθει τότε, που είχε έρθει και μια παπαδίνα και πήγε στο μοναστήρι του Ταξιαρχών, θα είχε διακούσει Προτεστάντησα. Δεν κάνουμε, λέει, τίποτα. Κάνεις, πώς δεν κάνεις. Τι συζητάς τόσο καιρό? Παζαρεύεις, παζάρεις, δεν χρειάζεται. Έχεις ουρανίων μυστηρίων αποκάλυψη. Δεν χρειάζεται έρευνα από εκεί και πέρα. Σου το έδωσε ο ίδιος ο Χριστός την πίστη. Μετά αυτό το οποίο σου έδωσε ο Χριστός, όσοι το εφάρμοσαν, είδες να αναστέλνουν νεκρούς. Είδες να ανατρέπουν τα πάντα. Είδες να σου φέρουν ήλιο μέσα μεσάνυχτα. Στήτω ο ήλιος κατά Καβαών και η σελήνη κατά θάλατα Ελών. Είπε ο Ιησούς του να πει και σταμάτησε τον ήλιο. Πώς το έκανε αυτό? Με αυτό τον οποίο ακολούθησε και επίστευε, με τη δύναμη του Χριστού τα έκανε αυτά. Και ο κάθε Άγιος σε όλα τα θαύματα που βλέπουμε να ιστορούνται και σε όλα τα θαύματα τα οποία υπάρχουν και σήμερα στην Ορθοδοξία, που παίρνεις από το Σταυροδούλουδο και πιάνεις προζύμι, το ψηλαφάς αυτό το πράγμα το οποίο έχεις. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να το μαζαρεύεις. Μία είναι η πίστη. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, ουδείς. Κανένας άλλος. Εγώ είμαι, λέει, Κύριος ο Θεός μου και σοντέσαι, δεν γέφερε πλήνε μου. Δεν χρειάζεται λοιπόν συζήτηση, χρειάζεται η διδασκαλία. Και η διδασκαλία μπορεί να κρατήσει, πώς θα τα κρατήσει. Ιδίως συμμορφωμένος ανθρώπος. Αλλά αυτοί ξέρετε τι κάνουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς, οι πληροφορίες που κάνουν είναι ότι βίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει. Και επιλέγουν οι ιδιαίτερα μέρη, όλα αυτά που επιλέγουν και μαζεύονται εκεί και συγκεντρώνονται και συζητούν. Συζητάνε και καλοπερνάνε, συγχρόνως. Και τα πληρώνουν οι άλλοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ αλλάζουν τόπους και εδώ στις συζητήσεις και εδώ στις συζητήσεις. Αυτά είναι για τους κοσμικούς, είναι για τον ΟΗΕ, είναι για τους πολιτικούς. Για τους εκκλησιαστικούς θα πεις ένα και ένα κάνουν δύο. Θα συζητήσεις ότι έχεις να συζητήσεις. Πίστεψες, ναι, δεν πίστεψες. Με τα μία και δευτέρα μου θεσία παρετού, λέει ο Απόστολος Παύλος, αιρετικών άνθρωπων. Με τα μία και δευτέρα μου θεσία τον νουθετής. Δεν δέχεσαι τα δικά τους. Η δική τους θεωρία ξέρετε ποια είναι. Δυστυχώς. Κάνουμε, λέει, διάλογο. Ωραία. Και ξέρετε, λέει, κάθε εκκλησία η οποία αποκλείει δια των εαυτών της στο ερχόμενο της πλάνης είναι ακατάλληλη για το διάλογο. Δηλαδή θα πρέπει να πας μέσα, να καθίσεις εκεί στην καρέκλα και να πεις για να δω. Είναι σωστά αυτά που πιστεύω σύμφωνα με αυτά που θα ακούσω?
με αυτή την αμφιβολία, ήδη ήμαρτες, ήδη έπεσες με αυτό το πράγμα. Όχι, θα πάρει να κηρύξεις. Κηρύξετε το Ευαγγέλιο βάσει την πτήση. Θα διαλεχθείς για να πεις, να δώσεις τα δικά σου φώτα. Όχι να μοιράσεις την απόσταση. Δεν είναι απεροχώρο αυτό, αυτό δεν παζαρεύεται, ούτε αλλοιώνεται, ούτε εξελίσσεται, ούτε τίποτα. Δεν είναι πολιτισμός τεχνολογικός αυτός που μπορεί να αφήσαμε τα κάρβουνα και πήραμε το υγραέριο και πήραμε δεν ξέρω τι άλλο θα πάρουμε. Και αυτά ναι, σηκώνουν εξέλιξη. Η πίστη δεν χρειάζεται καμία εξέλιξη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είμαστε πάλι υπέρπλουτοι με την πίστη που έχουμε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε άγρια και κάλια να βρούμε ποιους. Αυτοί είναι αραγεμβίτες. Αυτοί μένουν σε καλύπια, πνευματικά εννοώ, μεταφορικά ομιλώ. Αυτοί είναι φτωχοί. Αυτοί δεν έχουν τίποτα να σου δώσουνε. Είναι άξιοι ελαίους και υπηρμών, είναι να το σφωτίσει ο Θεός. Εσύ έχεις το πλούτο της ορθοδοξίας. Μην τρέχεις αυτούς. Και μην ζητάς βοήθεια και από αυτούς. Ίσως και ο Θεός είναι η πλειοψηφία. Ίσως διώξετε χιλίους και δύο μετακινήσεις οι μυριάδες. Δεν είναι το θέμα το πλειοψηφικό, ούτε είναι το θέμα μιλάμε λέει, για να αποφύγουμε λέει, το τάδε κακό όλοι μαζί να συγκεντρωθούμε. Δεν αποφεύγεις το τάδε κακό. Το οποιοδήποτε κακό είναι αποδεδειγμένο από την ιστορία, έτσι πιστεύουμε εμείς της Εκκλησίας, επιτρέπεται από το Θεό γιατί έχει προηγηθεί κάποια άλλη πτώση. Άμα δεν υπήρχε πτώση πριν, δεν θα επέτρεπε ο Θεός το κακό να έρθει. Αυτός είναι που το κρατάει μακριά και σου το δίνει μετά σαν μάστιγα για να συνέρθεις. Από εκεί έρχονται οι αντίλες, από εκεί γαργίζει ο άλλος ο σκύλος τώρα από την Ανατολή, γιατί